Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Επιστολή κόλαφο για τα τεκτενόμενα στη Λότζια απέστειλε στην εφημερίδα Νέα Κρήτη ο τέος Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ηρακλείου Μανώλης Περαντονάκης. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι δεν τον απομάκρυναν, αλλά παρετήθηκε και έφυγε, καθώς εντός του Δήμου είχε διαμορφωθεί μια ομάδα επιβολής με την οποία ο ίδιος είχε έρθει σε σύγκρουση. Ο φόβος και ο τρόμος στη νέα χώρα Χανίων έχει γίνει άγνωστος άνδρας που επιτίθεται νυχτερινές ώρες σε νεαρές γυναίκες. Μέσα σε λίγες ημέρες καταγράφηκαν περιστατικά σε πιλωτή πολυκατοικίας, όπου ο δράστης περίμενε κρυμμένος κοντά στην είσοδο και επιτέθηκε σε φοιτήτριες που επέστρεφαν από τη νυχτερινή τους διασκέδαση. Πρεμιέρα σήμερα των χειμερινών εκπτώσεων και μία πρώτη τάξεως ευκαιρία για τους εμπόρους να δουν τα ταμεία τους να γεμίσουν. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, ενώ ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα την ερχόμενη Κυριακή. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakrete.gr από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.